καμία σημασία αν σηκώσει το χέρι σου και χτυπήσει ένα παιδί, έναν άντρα ή μια γυναίκα. Η βία είναι βία. Και όταν μάλιστα προκαλείται χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, είναι ακόμη πιο φρικτό. Μετά τον έντονο καυγά μεταξύ του Μάνου Παπαγιάννη και της Σοφίας Παυλίδου στο τέλος της παράστασης «Πετάει, πετάει», η ηθοποιός είχε δώσει την πρώτη της τηλεφωνική συνέντευξη στην εκπομπή μας για να πει τη δική της εκδοχή για το θερμό επεισόδιο. Τώρα επιλέγει ξανά τα αποκαλυπτικά και την Αλεξάνδρα Τζόλκα για να δώσει την πρώτη της και τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη πριν το δικαστήριο. Σοφία Παυλίδου, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε. Έστω και σε μια εποχή που σε έχουμε πολύ πιεσμένη. Είναι οι δημοσιογράφοι. Είσαι 20 χρόνια στο χώρο. 20 χρόνια που δεν έχεις απασχολήσει με τίποτα. Τι έγινε ξαφνικά? Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να απασχολώ αυτή τη στιγμή. Αυτό που λένε ότι για όλα τα πράγματα υπάρχει πρώτη φορά. Οδυνηρή πρώτη φορά ήταν αυτή. Οδυνηρότατη. Ενώ σου στήχησε και από την άποψη της δημοσιότητας. Ήταν κάτι που δεν επιδίωξες? Όχι, φυσικά. Δεν επιδίωκα ποτέ να απασχολώ εκτός από τη δουλειά μου με τίποτα άλλο τα μέσα. Είχαν φανεί άλλα σημεία, ήταν αυτό το κεραυνό συνεθρία σε σένα? Ναι. Ήταν κεραυνό συνεθρία, ναι. Τη στιγμή που έγινε ένα συμβάν, το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, χωρίς να το θέλω εγώ. Δεν το έδωσες εσύ? Δεν το έδωσα εγώ. Ήταν αναμενόμενο να συμβεί αυτό το πράγμα. Τα πράγματα βρίσκονται στη δικαιοσύνη, από εκεί θα βρω το δίκαιο μου. Δηλαδή τα μίντια δεν θα με δικαιώσουν. Ούτε θα λυθεί εκεί το θέμα. Και από τη στιγμή που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, όλο το υπόλοιπο δεν χρειάζεται. Δεν χρειαζόταν. Ειδικά για τις γυναίκες, έχεις αποτελείς κάτι ως σημείο αναφοράς αυτή τη στιγμή? Δεν θέλω να το πάω στις γυναίκες, γιατί η βία είναι βία. Δεν έχει σημασία αν σηκώσει το χέρι σου και χτυπήσει ένα παιδί, έναν άντρα ή μια γυναίκα. Η βία είναι βία. Και όταν μάλιστα προκαλείται χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, είναι ακόμη πιο φρικτό για μένα. Το οποίο ακόμα σε έχει, σε ενοχλεί ακόμα, δηλαδή δεν έχει φυσικά περάσει. Φυσικά με ενοχλεί. Η υγεία σου πώς είναι? Είμαι καλύτερα, γιατί ευτυχώς όλα αυτά που είχα δεν ήταν μυϊκά όλα μου τα θέματα. Οπότε, με αρκετά μειοχαλωρητικά, έχει ξαναέρθει το σώμα μου στην αρχή του κατάστασης. Λίγα, λίγες μελαγές. Ψυχολογικό δηλαδή είναι το. Το ψυχολογικό είναι το πιο φρικτό, και επειδή δεν μου έχει ξανασυμβεί, τώρα μπορώ κι εγώ να καταλάβω τις γυναίκες, ξέρεις, που βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Τώρα λοιπόν, επειδή η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, δεν χρειάζεται ούτε να παραγάγουμε κάτι άλλο, ούτε να λέμε κάτι άλλο. Θέλω αυτό να τελειώσει εδώ. Προς το παρόν έχει συμβεί μια ηθική δικαίωση, αλλά εμένα με ενδιαφέρει το άλλο κομμάτι, η νομική δικαίωση, που θα γίνει όταν θα βγει η απόφαση. Η ηθική δικαίωση εννοείς όσον αφορά το ότι είσαι πάλι στη δουλειά σου και είσαι... Ναι, γιατί δεν ήθελα με τίποτα να χάσω τη δουλειά μου. Αλλά δεν ήθελες και να συνεργαστείς με τον συνάδελφο? Ναι, δεν ήθελα. Όσον αφορά την ηρεμία των παιδιών σου, της οικογένειάς σου... Αυτό θα γίνει τώρα που θα σταματήσει αυτή η υπόθεση, να αναπαραγάγεται. Ενοχλήθηκαν πολύ? Έγινε θόρυβος στο σχολείο, σε όλα? Φυσικά. Εσύ είσαι ένας γελαστός άνθρωπος συνήθως. Ναι. Μπορείς τώρα να βρεις και σε βλέπω είσαι στην κόψη του. Όχι, δεν μπορώ να βρω, και με πετυχαίνεις και σε μια φάση που είμαι πολύ κουρασμένη, γιατί ξέρεις ότι κάνουμε πάρα πολλές ώρες πρόβα για να συμβεί όλο αυτό. Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να σε πιέσω περισσότερο. Καταλαβαίνω και τι ακριβώς λες, αλλά... Δυνατή, έτσι. Ναι, εννοείται. Η ζωή συνεχίζεται, εννοείται αυτό.